Υπουργέ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την ευκαιρία να συζητήσουμε. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Ποια είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ποια είναι τα βασικά σημεία του, κύριε Υπουργέ? Αντιμετωπίζει μια από τις πιο βασικές στρεβλώσεις στην αλυσίδα αξίας. Για τον πρωτογενή τομέα δεν πρέπει να το βλέπει κανείς αποκομμένα. Πρέπει να το βλέπει συνολικά σαν κρίκο της αλυσίδας αξίας. Αυτής κατά την οποία ο κόσμος παρέδιδε τα προϊόντα του και δεν ήξερε πότε θα πληρωθεί. Για να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβουν όλοι. Mm-hmm. Ενσωματώνοντας λοιπόν αυτή την κοινοτική οδηγία, τα αγροτικά προϊόντα, όσα δηλαδή παράγονται από το χωράφι και πηγαίνουν για κατανάλωση, είτε σε εμπόρους και μεταπράτες, είτε σε καταστήματα στην αλυσίδα λιανικής, θα εξοχλούνται σε 30 ημέρες. Δηλαδή σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης θα πρέπει τα προϊόντα να αποπληρώνονται. Και όταν λέμε να αποπληρώνονται, δεν εννοούμε με μεταχρονολογημένη επιταγή. Εννοούμε με μετρητά. Αυτό είναι η μία βασική τομή που νομίζω ότι δίνει μία διέξοδο και μία δυνατότητα να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του και να ξέρει τη ροή ρευστότητάς του, προκειμένου να είναι πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός στην αγροτική του επιχείρηση, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το δεύτερο πολύ ουσιαστικό είναι ότι στην ουσία καταργούμε, απαγορεύουμε αυτή τη γάγκρινα που υπήρχε σε πολλές εμπορικές σχέσεις που είχαν να κάνουν με προϊόντα του πρωτογενού τομέα της ανοιχτής τιμής. Ξέρετε, κυρία Σαμολαδά, πολλές φορές ήταν συνηθισμένο παραγωγοί ή ομάδες παραγωγών να πηγαίνουν τα προϊόντα τους σε ενδιάμεσους κρίκους, σε μεταπράτες, σε μεσίτες, λιγότερο στα καταστήματα λιανικής, και να μην έχουν συμφωνήσει τιμή. Δηλαδή, σου έλεγε θα τα πουλήσω, θα δω τι θα εισπράξω και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα καθαρίσουμε και τη μεταξύ μας σχέση. Και αυτό το στοιχείο απαγορεύεται πλέον ρητά από την οδηγία που ενσωματώσαμε, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι παραδίδει, τι ποσότητα και τι τιμή θα εισπράξει, να είναι συμφωνημένοι από πριν. Και το τρίτο, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της γραπτής συμφωνίας σε κάθε στάδιο της εμπορικής συναλλαγής, έτσι ώστε να αποσαφηνίζονται μια σειρά από όρους, και αυτοί που απαγορεύονται, αλλά και αυτοί που επιτρέπονται, αλλά που εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είναι γραμμένοι για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Για παράδειγμα, πολλές φορές υπάρχει ένα θέμα πώς επιμερίζεται το κόστος για την αποθεματοποίηση κάποιων προϊόντων. Ποιος έχει την ευθύνη για την καταστροφή ή την αλλίωση κάποιων προϊόντων και ποιος επιμερίζεται και πώς επιμερίζεται και το κόστος αυτής της καταστροφής. Πολλοί από τους όρους αυτών των συναλλαγών σήμερα δεν ήταν γραμμένοι και συμφωνημένοι, με αποτέλεσμα αυτός που είναι πιο αδύνατος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, δηλαδή ο παραγωγός ή η ομάδα του, να είναι συνήθως αυτός που να πληρώνει και το μάρμαρο. Πρόκειται λοιπόν για μια οδηγία που ενσωματώσαμε, η οποία προφανώς είναι προς όφελος του παραγωγού, προφανώς εξηγένει το σύνολο, όλη τη διαδικασία, όλο αυτό το δρόμο της εμπορικής σχέσης, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει και θετικά ωφέλη σε ό,τι αφορά και τον τελικό καταναλωτή. Mm-hmm. Ναι, γιατί εκείνο το ζητούμενο, ποια ωφέλη θα προκύψουν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο και για τους παραγωγούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα, Υπουργέ, είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας. Πάντα αυτός που παράγει είναι πιο αδύναμος σε μια διαπραγμάτευση. Προσέξτε, πότε? Όταν δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος. Με ρωτάνε πολλές φορές και μας ρωτήσαν και στη Βουλή, συνάδελφοι από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο μεμονωμένος παραγωγός κερδίζει με αυτό το πράγμα? Φυσικά και κερδίζει. Δεν κερδίζει με την έννοια ότι αύριο το πρωί ένας παραγωγός μπορεί να πάει μόνος του, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και να δώσει τα προϊόντα του. Κερδίζει με την έννοια ότι δημιουργώντας ένα κρίσιμο μέγεθος μέσα από ομάδες, μέσα από συνεταιριστικές οργανώσεις, θα έχουν ένα ακόμα θεσμικό εργαλείο στα χέρια τους για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τον οικονομικό προγραμματισμό τους, να διαπραγματεύονται με όρους που από πριν θα είναι καθαροί και να ξέρουν και στα ίδια τους τα μέλη, στους συνεταιριστές, στους παραγωγούς, στους αγρότες που συγκροτούν τις ομάδες ή τα συνεργατικά σχήματα, πότε θα μπορέσουν να τους πληρώσουν τον κόπο τους, πότε θα μπορέσουν να πληρώσουν τα προϊόντα τα οποία τους παραδίδουν. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα δράσει συμπληρωματικά με άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση. Θυμάστε, τον περασμένο Νοέμβριο ψηφίσαμε στη Βουλή ένα νόμο σε ό,τι αφορά όχι τις αθέμητες, αλλά τις παράνομες πρακτικές, τις ελληνοποιήσεις για παράδειγμα, αυστηροποιώντας πάρα πολύ το κυρωτικό πλαίσιο, βάζοντας για πρώτη φορά στο λεξικό της νομοθεσίας μας τη λέξη ελληνοποίηση. Γιατί ξέρετε, η λέξη ελληνοποίηση δεν είναι καινούργια. Τόσα χρόνια λέμε για ελληνοποίησεις. Δεν υπήρχε σε κανένα νόμο του κράτους ή σε καμία υπουργική απόφαση η λέξη ότι η ελληνοποίηση είναι παράνομη πράξη. Μπήκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο με μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, και μάλιστα όχι απλώς μπήκε, πλαισιώθηκε και από ένα πολύ αυστηρό κυρωτικό πλαίσιο, και διοικητικό και οικονομικό και ποινικό. Το λέω αυτό για να πω ότι ο πρωτογενής τομέας στον τόπο μας, για να αποκτήσει τη δυναμική πόλη θέλουμε να αποκτήσει, δεν θέλει αποσπασματικές ενέργειες. Θέλει ενέργειες που θα αλληλοσυμπληρώνονται σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο το θεσμικό, και στο επίπεδο της υποστήριξης και της άμεσης ανταπόκρισης εκεί που υπάρχουν καταστροφές από τον καιρό ή κρίσεις όπως η παγκόσμια κρίση της πανδημίας, και φυσικά μέτρα αναπτυξιακά
που θα του δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσει πάνω στο τρίπτυχο της εξωστρέφειας, της ανθεκτικότητας και προφανώς και της ανταγωνιστικότητας, με τελικό στόχο, τι άλλο, την αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού με διάρκεια και με βιώσιμο τρόπο. Ναι, για να μπορέσουμε να παραμείνουν άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα, γιατί μέχρι τώρα δεν βοηθούσε η κατάσταση. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και πόσο έχουν βοηθήσει την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία τα σχέδια βελτίωσης? Εντάξει, ενδιαφέρον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Και πλέον υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για το πώς έχουν λειτουργήσει όλα τα χρόνια, εδώ και 2 δεκαετίες που υλοποιούμε τέτοιου είδους προγράμματα, και τα σχέδια βελτίωσης και μια σειρά από άλλα προγράμματα. Εκείνο που διαφοροποιούμε τώρα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πραγμάτων είναι ότι αξιοποιούμε αυτή την εμπειρία για 2 λόγους. Πρώτον, για να κλείσουμε κερκόπορτες που δημιουργούσαν στρεβλώσεις, που στην ουσία κάναν τα προγράμματα να μην λειτουργούν, που δημιουργούσαν ασυνέχειες. Με βάση αυτή την εμπειρία, λοιπόν, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα προγράμματα με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να είναι ωφέλιμα σε εκείνους που πραγματικά έχουν αποφασίσει να συνδέσουν τη ζωή τους με την ελληνική ύπαιθρο. Σας πω ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών, το πριν εισόδου, ήταν στα προηγούμενα προγράμματα της τάξης των 15.000. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορούσε να καταστήσει βιώσιμη μια αγροτική επιχείρηση. Το υπερδιπλασιάζουμε, το πάμε στις 35, μπορεί να φτάσει και 40.000 σε κάποιες ορεινές περιοχές σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Και ταυτόχρονα αυστηροποιούμε και τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις. Δημιουργούμε απαιτήσεις και προϋποθέσεις, τις οποίες θα μπορεί να ανταπεξέλθει αυτός που ειλικρινά και σοβαρά έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με το αγροτικό επάγγελμα, να κάνει αγροτική επιχείρηση ως αγρότης, να συνδέσει τη ζωή του με την ύπαιθρο. Αντίστοιχο είναι το θέμα της βιολογικής γεωργίας που θα εξαγγείλουμε σήμερα και θα βγει η προδημοσίευσή μου τις επόμενες μέρες. Τι κάνουμε με τη βιολογική γεωργία? Προσπαθούμε να επιδοτήσουμε βιοκαλλιεργητές οι οποίοι πάνε προς αυτή την κατεύθυνση για να αποκτήσει προστιθέμενη αξία το προϊόν τους. Δηλαδή να μπορούν να κερδίσουν και να φτιάξουν προϊόντα που θα πάνε στην αγορά και στο τελικό καταναλωτή, για τα οποία υπάρχει ζήτηση, για τα οποία υπάρχει κοινό, για τα οποία υπάρχει κόσμος που τα αναζητά και τα ψάχνει. Η φιλοσοφία μας αυτή, δηλαδή η φιλοσοφία, τα προγράμματα όντως να βοηθούν την ανταγωνιστικότητα και να απευθύνονται σε εκείνους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η ζωή τους, αυτό είναι το μέλλον τους και θέλουν να τα αξιοποιήσουν για να πατήσουν στα πόδια τους, είναι αυτή που χαρακτηρίζει το σχεδιασμό των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας και την υλοποίηση της πολιτικής μας συνολικά στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Πώς καταγράφετε το ενδιαφέρον των αγροτών και κτηνοτροφών, για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία? Πολύ έντονα, πολύ έντονα, όλο και περισσότερος κόσμος μπαίνει. Με το πρόγραμμα αυτό, την καινοτομία, εκτός της καινοτομίας που σας περιέγραψα πριν, θα δώσουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης και σε μια σειρά από νέες δεντρώδεις καλλιέργειες. Για πρώτη φορά θα βάζουμε τη μελισσοκομεία στην επιδότηση της βιολογικής γεωργίας. Από ό,τι βλέπουμε και από τη διαβούλευση που κάναμε, η επίσημη θα ξεκινήσει τώρα, και από τις συζητήσεις και τις ενημερώσεις με τους βιοτεχνικούς, τους μελετητές, τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα αυτό και για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, φυσικά και για το πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης που τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται μια σύγχρονη γεωργική εκμετάλλευση. Παράλληλα, αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι και στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και σε πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε δεσμεύσει χρήματα και για μεγάλες εγκυοβιντητικές παρεμβάσεις. Ξέρετε ότι η άρδευση και το νερό είναι ίσως ο σημαντικότερος φυσικός πόρος ό,τι αφορά τη γεωργία, ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Και η χώρα μας εκεί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Με έργα τα οποία ταλαιπωρούνται πάρα πολλά χρόνια, με ημιτελή έργα, με απαρχαιωμένους εξοπλισμούς. Έχουμε φροντίσει λοιπόν να δεσμεύσουμε μια σειρά από πόρους και θα εκπονήσουμε ένα πολύ φιλόδοξο, ρεαλιστικό, αλλά κυρίως χρηστικό και λειτουργικό πρόγραμμα εκτεταμένων εγκυβελτιωτικών παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, με φράγματα, με δίκτυα, με εξυγχρονισμό. Για τα φράγματα θα σας ρωτούσα. Η χώρα μας και ειδικά περιοχές που ο πρωτογενής τομέας είναι η κύρια ενασχόληση, όπως είναι ο κάμπος της Λάρισας αλλά που έχει το βουνό, νομίζω ότι είναι κατάλληλη περιοχή για να δημιουργηθούν φράγματα λύνοντας πολύ σοβαρά ζητήματα και οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Είναι όπως ακριβώς το είπατε και ως προς την περιβαλλοντική τη διάσταση. Πρέπει να αντιστρέψουμε τη σχέση αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Έχουμε επιβαρύνει πάρα πολύ τον υδροφόρο μας ορίζοντα αρδευτικά σε σημείο αρκετά επικίνδυνο και επιβάλλεται και για αυτό το λόγο να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε επιφανειακά υδατά, νερά βροχής που μαζεύουμε, νερά που χύνονται στη θάλασσα,
ή στα ποτάμια, χωρίς να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα οδηγήσουμε στους αγρούς, και να εξυγχρονίσουμε συνολικά και τον εξοπλισμό των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, των οργανισμών δηλαδή μέσω των οποίων ποτίζονται πολλές εκτάσεις στη χώρα μας. Είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, η οποία, για την οποία πολύ σύντομα θα έχουμε τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα έργα ΔΙΠ δηλαδή που θα προωθήσουμε στη Δυτική, και βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που έχει γίνει σε συνεργασία προφανώς και με τους παραγωγούς και με τις περιφέρειες όλη τη χώρα, με στόχο να αντιμετωπίσουμε και τη γραφειοκρατία πολλές φορές που μαστίζει και αποτελεί τη βασική αιτία καθυστέρησης εκπώνησης κατασκευαστικών έργων, αλλά κυρίως την ανάγκη που υπάρχει για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έχουμε δεσμεύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά μαζί με τη μόχλευση του Ταμείου Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία, και χρήματα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και είναι μια δυναμική διαδικασία που εύχομαι όσα περισσότερα όρημα έργα έχουμε να έχουμε μελέτες για να μπορούμε να εντάσσουμε και κυρίως να αντιμετωπίζουμε και τις μεγάλες απαιτήσεις τις γραφειοκρατικές για να τα υλοποιούμε. Πόπο, αν Υπουργέ εσείς κάνετε λόγο για τη γραφειοκρατία, φαντάζομαι και εσείς τι έχετε βρει και με τι έρχεστε αντιμέτωποι καθημερινά. Καλά, είναι ασύλληπτο το τι παρανοϊκά πράγματα συναντά κανείς. Θα σας πω το εξής. Ένα από τα πράγματα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά είναι ότι βλέπει κανείς μια μελέτη ενός έργου και δημοπρατείται, ξέρω εγώ, το έργο για να ξεκινήσει κάποια στιγμή να γίνεται και κατασκευάζεται και κάποια στιγμή θα φτάσει να γίνει. Εκτός της τεράστιας χρονοκαθυστέρησης που η κυβέρνησή μας προσπαθεί και αυτή θεσμικά να τη θεραπεύσει, είδατε με τον καινούργιο νόμο που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και με μια σειρά από άλλες απλοποιήσεις. Γιατί εδώ τι συμβαίνει. Έχει μια μελέτη που έχει γίνει 15-20 χρόνια πριν. Και όταν την εντάσεις και ξεκινάς με τις διάφορες γραφειοκρατίες, ενστάσεις, άδειες όρων κτλ. Να την κατασκευάζεις, έχει καταστεί ανεπίκαιρη. Διότι μέσα σε 15-20 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει το οτιδήποτε συμβαίνει εκεί. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι συνάντησα τουλάχιστον 7-8 περιπτώσεις όπου προβλέπεται και έχει μελετηθεί η κατασκευή φράγματος ή η κατασκευή δεδεξαμενών. Και δεν έχει προβλεφτεί, δεν είχε μελετηθεί η κατασκευή δικτύου που θα πάει το νερό από εκεί που θα μαζευτεί στο χωράφι. Πω απίθανο. Μιλάμε δηλαδή για τον ορισμό της παράνοιας και της προχειρότητας, την οποία όμως βρίσκουμε μπροστά μας. Δηλαδή τα προβλήματα δεν πρέπει να τα σκεπάζεις κάτω από το χαλί ή να κοιτάς πώς θα κερδίσεις χρόνο για να πεις, ξέρω εγώ, ότι κάτι ενέταξα ή μια μελέτη έκανα ή θα κόψω την κορδέλα τότε να φτιάχνεις κάτι που δεν θα είναι λειτουργικό. Γιατί θα το βρεις μπροστά σου και στην ουσία. Το πρόβλημα θα το πληρώσει ο παραγωγός, θα το πληρώσει αυτός για τον οποίο υποτίθεται ότι γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο πολίτης. Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, ας πούμε, πράγματα που συνάντησα στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας και της... Απίθανο, πραγματικά. Πραγμάτων που συμβαίνουν. Ναι. Γι' αυτό και σας είπα ότι έχει σημασία τα μέτρα και η πολιτική να μην είναι αποσπασματικά, να είναι ολιστική η προσέγγιση ένα του άλλου και η προσέγγιση να είναι συνολική, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και να στρατεύσεις αυτή την εξίσωση όλα τα εργαλεία που έχεις, εργαλεία θεσμικά, εργαλεία χρηματοδοτικά, πρωτοβουλίες, όλους τους αρμόδιους με ξεκάθαρες αποφάσεις, γρήγορες κινήσεις και κυρίως να είσαι συνεχώς, πώς να το πω, επιφορτισμένος με την εποπτεία αυτών που αποφασίζεις για να γίνονται. Ναι, να κάνεις και την επιτήρηση ότι προχωράνε. Η πανδημία του κορονοϊού, κύριε Οικονόμου, έχει πλήξει αναμφίβολα και τους Έλληνες αγρότες. Με ποιον τρόπο θα επιχειρήσετε να αμβλύνετε τις επιπτώσεις και να περιορίσετε τις ζημίες που έχουν υποστεί? Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, η πατατοπαραγωγή από το Κιλκής, από ό,τι θυμάμαι, από τον Άνω Βροντού, είχαν τόνους αδιάθετης πατάτας που μάλιστα δεν έφτανε μόνο αυτό, για να τις θάψουνε, γιατί θα άρχισαν να σαπίζουνε, θα έπρεπε να πληρώσουνε κιόλας. Εντάξει, η πανδημία έχει πλήξει το σύνολο της οικονομίας. Προφανώς έχει πλήξει και τον αγροδιατροφικό τομέα. Όταν είναι τόσο καιρό κλειστή η εστίαση και στην Ελλάδα και αλλού, όταν γενικώς η καταναλωτική δραστηριότητα έχει περιοριστεί όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι αυτονόητο ότι τα προβλήματα αυτά αγγίζουν και τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Η κυβέρνησή μας έχει στηρίξει μέχρι στιγμής πολύ ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δώσει για αποζημιώσεις από COVID, από de minimis και επιστρεπτές προκαταβολές Έλληνες παραγωγούς χρήματα που αγγίζουν το 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι το 25% της βασικής ενίσχυσης που εισπράττουν κάθε χρόνο οι Έλληνες παραγωγοί. Δεν είναι λίγα χρήματα. Από την άλλη πλευρά, προφανώς και όσο η πανδημία συνεχίζεται, και όσο η κατάσταση αυτή είναι μια κατάσταση η οποία
εξακολουθεί να καλλιεργεί μια αβεβαιότητα. Τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, πλήττουν και άλλους κλάδους. Έχουμε συνεχώς αιτήματα για υποστήριξη. Όλα αυτά τα αιτήματα τα αντιμετωπίζουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αξίζει να τα αντιμετωπίζει κανείς, με την κατανόηση και με τη συνείδηση ότι πρέπει να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους. Προσπαθούμε να τα τεκμηριώσουμε σωστά σε ό,τι αφορά την απώλεια εισοδήματος για να είμαστε σύμφωνοι με τους ενωσιακούς κανονισμούς, γιατί και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και στα πλαίσια δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, εξετάζουμε κάθε δυνατό τρόπο για να ενισχύσουμε και άλλους κλάδους. Ναι. Είναι μια προσπάθεια δυναμική. Να κρατήσουμε όμως ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα που σας είπα, 500 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 25% της βασικής ενίσχυσης που εισπράττουν κάθε χρόνο. Μισό δις. Και αυτό είναι μια δυναμική υπόθεση, έτσι, δεν είναι στατική. Ναι. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για νέες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαμφρύσεις για τους αγρότες? Κοιτάξτε, προφανώς και υπάρχει σχέδιο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει και ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τη φορολογία ως εργαλείο για την αγροτική πολιτική, ως κίνητρο για να συνεταιριστούν ακόμα περισσότερο οι αγρότες μας. Ήδη στη Βουλή, στην τελευταία οδηγία που ενσωματώσαμε, περάσαμε τη διάταξη να μπορούν να παίρνουν επιστώσεις από τις τράπεζες μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, κυρίως λόγω της πανδημίας που ζούμε. Μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης επεξεργαζόμαστε μέτρα που θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση των αγροτών, είτε αυτό αφορά εγγυήσεις για δάνεια, είτε αφορά μικροπιστώσεις. Και παραμένουν ανοιχτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, σε ό,τι αφορά τον εξηλεκτρισμό, που και αυτά συνδέονται και με τη φορολογία και με το ασφαλιστικό του καθεστώς. Έχουν γίνει βήματα, έχει μειωθεί η φορολογία σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς και τους αγρότες. Και θα εξακολουθούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της οικονομίας προς την κατεύθυνση αυτή. Ποια ελληνικά αγροτικά προϊόντα, κύριε Υπουργέ, θεωρείτε πως μπορούν να αποτελέσουν την αβαρχίδα των εξαγωγών και ποιο είναι το σχέδιό σας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων προϊόντων αλλά και γενικότερα του πρωτογενούς τομέα? Κοιτάξτε, η φέτα και το λάδι είναι χωρίς αμφιβολία δύο κορυφαία ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα. Θέλω να σας πω όμως ότι είναι εντυπωσιακό πόσες μικρές μεγάλες νίκες. Το λέω έτσι. Τα κτηνίδια μου έρχονται στο μυαλό τώρα που λέει μικρές. Ναι. Πόσες μικρές μεγάλες νίκες έχουν πετύχει οι Έλληνες παραγωγοί για τη δική τους επιτυχία τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας μεγάλα μερίδια ή εν πάση περιπτώσει σημαντικά μερίδια σε αγορές του κόσμου. Είναι εντυπωσιακό να το δει κανείς. Για τα κτηνίδια, για τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα, αρκετά χωροπαιχτικά, κεράσια πολλές φορές, ελιές. Λάδι, σας είπα για τη φέτα, άλλα ελληνικά τυριά. Είναι εντυπωσιακό πόσες μικρές νίκες έχουμε πετύχει. Το στίχημα και το ζήτημα είναι αυτές οι πολλές μικρές, παύλα μεγάλες νίκες να γίνουν κεντρική νίκη, να γίνουν εθνική νίκη. Να φτιάξουμε μια συνολική στρατηγική εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα, η οποία θα πολλαπλασιάσει και τις εξαγωγές, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με αυτόν τον τρόπο αύξησης του εισοδήματος και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό εργαζόμαστε. Ξεκινώντας από τη βάση, ξεκινώντας από την παραγωγή. Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε την παραγωγή μας, δεύτερον να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη για να αποκτήσουν τα προϊόντα μας προς τη θέμενη αξία, έτσι ώστε να έχουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που ζητούν οι αγορές και που θέλουν οι καταναλωτές, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας το κλίμα μας, αξιοποιώντας την παραδοσιακή, τη βιωματική σχέση που έχει ο Έλληνας με τη γη, με το χωράφι του, με το στάβλο του και κυρίως υλοποιώντας μια πολιτική σαν και αυτή που αρκετές φορές συζητήσαμε και στην κουβέντα μας σήμερα. Ναι. Μια πολιτική συνεκτική, συνολική, που να βλέπει το σύνολο της εικόνας, να είναι συμπληρωματική και να θωρακίζει και θεσμικά και χρηματοδοτικά τον Έλληνα παραγωγό. Εγώ πάντως, κύριε Υπουργέ, από αυτή τη σύντομη συζήτησή μας, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε για πολλές ώρες να μιλάμε και για αυτά που έχετε πετύχει ήδη σε αυτό το μικρό αλλά δύσκολο χρονικό διάστημα που συνέπεσε με την πανδημία, αλλά και τους στόχους που έχετε θέσει, είναι ότι οι καλοί λογαριασμοί από εδώ και πέρα κάνουν τους καλούς φίλους και μόνον έτσι θα μπορέσει να σωθεί ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή αν όλοι είναι συνεπείς, τυπικοί και ξεκάθαροι στις επαφές τους και στις συναλλαγές τους. Αυτό καταλαβαίνω. Και βέβαια, ακριβώς όπως το λέτε. Ναι. Και βέβαια όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε για να στηρίξετε τον πρωτογενή τομέα, αλλά ποιον πρωτογενή τομέα, εκείνους που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στην ελληνική γη με οποιονδήποτε τρόπο, τίμια και δίκαια, με συνέπεια και εξυγχρονισμό.
και στον πρωτογενή τομέα, κύριε Σαμολαδά, όπως και σε όλα τα πράγματα στην πολιτική, μάλλον σε όλα τα πράγματα στη ζωή, θα πρέπει κανείς να βλέπει το δάσος και να μην σαστίζει μπροστά στο δέντρο. Εάν βλέποντας το δάσος χαράσουμε μια πολιτική που θα οδηγήσει στον αναγκαίο μετασχηματισμό για να έχουμε βιωσιμότητα, διάρκεια και επιτυχίες, θα κερδίσουμε όλοι. Αν κανείς κοιτά να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει παράθυρα ή μένει γαντζωμένος στη βολή του, αναζητώντας μόνο ευκαιριακή υποστήριξη, σε έναν κόσμο που αλλάζει και μετά την πανδημία τίποτα δεν θα είναι ίδιο, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Εμείς δεν θα αφήσουμε τις αγγυλώσεις, τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα να βαραίνουν τον Έλληνα παραγωγό, γιατί ξέρουμε ότι ο πρωτογενής μας τομέας έχει δυναμισμό και προοπτική και μπορεί να πολλαπλασιάσει, να το πω έτσι, τις επιτυχίες και τα ωφέλη και για αυτούς που εμπλέκονται πρωτίστως και τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, αλλά και για την εθνική οικονομία. Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ καλή, ευχαριστώ. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Μου έρχονται ερωτήματα, να ξέρετε. Θα χαρώ το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε στον αέρα του Real FM 107,1. Καλημέρα. Καλή χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.